Για να παιχτούν πυροδεχνήματα σε ένα χώρο, πρέπει να πάμε με τον επιθεωρητή να κρυφτούν εδώ, να ελέγξουμε τον χώρο. Αν υπάρχει ασφαλή αποστάση, αν υπάρχει ανοιχτό χώρο που τα πρώτα, να παιχτούν τα πυροδεχνήματα, μπορεί να συσπίσει και μπροστά, δεν ξέρω εγώ. Να μην έχει χώρο, να μην έχουμε φόβο για φωτιά. Αν έχει φόβο για φωτιά, να πιάσουμε, να καθαρίσουμε τον χώρο, για να μην. Μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε και πυροδεστική μαζί μα, σε ώρα που να παιχτούν τα πυροδεχνήματα, να έχει πυροδεστική μαζί μα. Βρίσκονται όσο διαδικασία και αν είναι όλα οκ και έχει ο χώρος καλή την άδεια να επιθεωρηθεί την τάδε ημερομηνία κίνητες ώρες να δοχτούμε το τεχνήμα. Πάει αδιούχος, όπως εγώ ας πούμε, ξέρω κάποιος άλλος αδιούχος για να πυροδοτήσει. Πρέπει να διαδικασίες για να παίξουν σε ένα χώρο το τεχνήμα. Που για μένα εσύ, εντάξει, εσύ που τα αγοράζεις, εσύ που τα παρασκευάζεις, αλλά όλα πρέπει να έχουν την ένδειξη σύγχυπαν. Ελεγμένα τα πυροδεχνήματα, ότι εντάξει προδιαγραφές τους, πρέπει να φυλάσσονται σε χώρο αποθήκευσης σε εκείνος να σύγχυπαν προδιαγραφές του, να είναι και κρυμμένος από τους επιθεωρητές του, από την αστυνομία, από την πυροσβεστική, πολεοδομία, για να έχεις χώρο να πούμε αποθήκευση. Ναι, χρειάζονται κάποια πράγματα για να φυλάσεις πυροτεχνήματα. Στην Κύπρο δύο εταιρείες έχουν αποθήκες με πυροτεχνήματα, νόμιμες. Κάποια παράνομα πυροτεχνήματα που παίζονται, όχι μόνο παίζονται παράνομα χωρίς άδεια και χωρίς να ελέγξει επιθεωρητής το χώρο και η αστυνομία, αλλά φυλάγονται και παράνομα. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας το χώρο, ο χώρος που τον οποίος φυλάγονται, εάν τηρεί προδιαγραφές, αν είναι καλά αποθηκευμένα τα πυροτεχνήματα και θα προκαλέσουν κάποια έκρηξη που είναι στην Ιταλία. Κίνδυνος που τα κατεχόμενα είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι πυροτεχνήματα φέρνεις. Είναι αλαρτωματικά, έχουν τόση τάση πάνω, ξέρω, κίνδυνος είναι ο παραπάνω. Κίνδυνος για τους που να τα παίξουν, φαντάζομαι. Ο κίνδυνος είναι ελεγμένος ούτε ο χώρος που να τα παίξουν, ούτε τα πυροτεχνήματα που πιάνουν να παίξουν. Η θερινή περίοδο είναι μέχρι τις 11 την νύχτα και η σημερινή περίοδο είναι μέχρι τις 10 η τελευταία ώρα που μπορεί να τα παίξει. Για παράνομα, για τον κόσμο να ξέρει, ας πούμε, κάποιος για να ξέρει πότε παίζουν τα παράνομα πυροτεχνήματα, εάν τι πυροτεχνήματα ή ακούν τι πυροτεχνήματα κάπου, σε συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να μπει μέσα στη σελίδα του συντηρητήρα μεταλλείου. Οι επιθεωρητές είναι στην υπηρεσία με τα δύο επιθεωρητές που εκδίδουν τους άδειες. Οπότε εκδοθεί άδεια, βάλουν το μέσα στη σειρά. Λίγο να κάνω σε μια σειρά και βάλουν το και δείχνει που μπορεί να μπει και να δει την τάδε μέρα που ας πούμε βγήκε άδεια, αν έχει άδεια, αν υπάρχει άδεια την τάδε μέρα και που βγήκε άδεια για να παιχτούν πυροτεχνήματα. Εάν δει κάποιος κάπου αλλού πυροτεχνήματα και μπει μέσα στη σειρά και έντει το χώρο γίνον ότι έφτιαγε άδεια, σημαίνει παράνομο.